είστε πια για να καλά. Εσείς που είστε πιο ψηλά, διαβάστε λίγο ιστορία. Το τι θα πει Μακεδονία. Διαβάστε λίγο ιστορία. Το τι θα πει Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι μία. Ήταν και θα είναι ελληνική. Εδώ είναι όλα τα μνημεία. Τι έχουνε κι αυτοί εκεί. Εδώ είναι όλα τα μνημεία. Τι έχουνε κι αυτοί εκεί. Παγωθήκα να μας πάρουν και μας προσβάλλουν σαν λαό. Θέλουνε πια να μας σαλτάρουν, να μας γυρίσουν το μυαλό. Θέλουνε πια να μας σαλτάρουν, να μας γυρίσουν το μυαλό. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, αυτό και μόνο αρκεί. Δάσκαλοι εσείς μες στα σχολεία, μαθαίνετε αλήθειες στα παιδιά. Προσέξτε εσείς τα υπουργεία, δε συγχωρεί αυτή η γενιά. Προσέξτε εσείς τα υπουργεία, δε συγχωρεί αυτή η γενιά. Η Μακεδονία είναι μία. Ήταν και θα είναι ελληνική. Εδώ είναι όλα τα μνημεία. Τι έχουνε κι αυτοί εκεί. Εδώ είναι όλα τα μνημεία. Τι έχουνε κι αυτοί εκεί. Παγωθήκα να μας την πάρουν και μας προσβάλλουν σαν λαό. Θέλουνε πια να μας σαλτάρουν, να μας γυρίσουν το μυαλό. Θέλουνε πια να μας σαλτάρουν, να μας γυρίσουν το μυαλό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 26 Ιανουαρίου, και είμαστε κοντά σας για να δούμε και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα της ημέρας. Να σας ενημερώσω πως το δεύτερο και τρίτο μέρος της απόψινής εκπομπής θα προβληθεί η συνέντευξη που μου παραχώρησε, που μου κάνει την τιμή να μου παραχωρήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Γεώργιος, χθες στην Λευκωσία. Οπότε, δεύτερο και τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής θα ακούσουμε και θα παρακολουθήσουμε την συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ο οποίος μιλάει για όλα, μιλάει για τον Ελληνισμό, μιλάει για την Ορθοδοξία, μιλάει για την Κύπρο, για τις σχέσεις του με το Πατριαρχείο, για τις σχέσεις του με το Πατριαρχείο Μόσχας, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Μία συνέντευξη, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητές μου φίλες, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μιλάει φυσικά και για το θέμα του γάμου των ομοφύλων ζευγαριών. Για τη βάπτιση, για όλα τα σχετικά. Μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο δεύτερο και τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για την συνέντευξη που μου παραχώρησε. Πάμε τώρα, αγαπητοί μου, στα θέματα της ημέρας, καθώς φαίνεται ότι πλέον βαθαίνει μέρα με την ημέρα η κρίση ανάμεσα στην πολιτεία και στην εκκλησία, μια κρίση που πραγματικά κανείς δεν μπορεί να δει το μέγεθός της. Και λέω γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, ποιες θα είναι οι αντιδράσεις της εκκλησίας, αν κάποιοι Άγιοι ξεφύγουν από το πλαίσιο που έχει ορίσει από ό,τι φαίνεται ο Αρχιεπίσκοπος, και φυσικά το ερώτημα το οποίο απασχολεί όλους μας είναι τι θα γίνει εάν αρκετοί βουλευτές, περισσότερο των 30 ή 40 βουλευτών, μπορεί και 50, να απέχουν ή να ψηφίσουν όχι στην ψηφοφορία της Βουλής. Εάν ο αριθμός των βουλευτών είναι πάνω από 35-40, σαφώς και υπάρχει θέμα στην κυβέρνηση. Αν ο αριθμός των βουλευτών είναι λιγότερος, φαίνεται ότι η κρίση, η πολιτική, οποιαδήποτε πολιτική κρίση θα είναι πλέον διαχειρίσιμη, αλλά ταυτόχρονα το μυαλό όλων πηγαίνει τι θα γίνει, στο τι θα γίνει στις ευρωεκλογές. Εάν αυτή η δυσαρέσκεια του κόσμου απέναντι στο νομοσχέδιο για τον γάμο των γκέι
θα επηρεάσει και την ψήφο των πολιτών απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη λοιπόν, από τη μία λοιπόν έχουμε το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και το οποίο θα δημιουργήσει νέα δεδομένα, αυτό είναι σίγουρο, δεν αμφισβητεί κανείς, και είναι επίσης σίγουρο πως ένας σημαντικός αριθμός πιστών και πολιτών περιμένει και περίμενε μία πιο δυναμική αντίδραση της Εκκλησίας. Δεν λέω να γίνουν συλλαλητηρία, διαδηλώσεις κτλ. Αλλά περίμενα ίσως κάποια πιο δυναμικά λόγια, να το πω έτσι απλά. Και εγώ και πάρα πολλοί φίλοι με τους οποίους συνομιλώ. Όμως ενώ αυτά συμβαίνουν, συνέβησαν και θα συμβούν τις επόμενες ημέρες, έχουμε μία καινοτομία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στα κοινοβουλευτικά χρονικά να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει στους βουλευτές του ότι εγώ θα φέρω αυτό το νομοσχέδιο γιατί πιστεύω στην ισότητα, γιατί πιστεύω σε ό,τι πιστεύω. Εσείς αν θέλετε ελάτε να το ψηφίσετε. Δεν θέλετε, απέχετε. Αυτή η καινοτομία λοιπόν του Πρωθυπουργού στην πολιτική ζωή του τόπου, να αφήσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσουν κατά συνείδηση, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι το οποίο συζητιέται έντονα. Και συζητιέται έντονα γιατί φαίνεται, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, πως ναι μεν οι βουλευτές, αρκετοί βουλευτές, δηλώνουν έντονα ότι δεν θα ψηφίσουν, δεν θα πάνε, δεν θα συμμετέσχουν καν στην δήλωση, στην συζήτηση για τον γάμο των γκέι στη Βουλή, για το νομοσχέδιο που αφορά τον γάμο των γκέι στη Βουλή, των ομοφύλων δηλαδή, όμως δεν θα δημιουργήσουν και πρόβλημα στην κυβέρνηση. Αυτό λένε. Και είναι πράγματι εντυπωσιακό, για να λέμε και την άλλη πλευρά, πως ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, χειρίζεται το θέμα, ταπώνει πολιτικά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κασελάκης έχει κάθε ενδιαφέρον και προσωπικό ενδιαφέρον να ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Τον καπελώνει ο κύριος Μητσοτάκης με το σχέδιο νόμου που φέρνει. Αναγκάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασελάκης στην πλειοψηφία των βουλευτών. Φαντάζομαι και ο Πολάκης, παρά τα όσα έλεγε, πολύ πιθανό να ψηφίσει και αυτός. Στρέχει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη είναι στριμωγμένο. Κάποιοι προοδευτικοί, σε εισαγωγικά και χωρίς βουλευτές, θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Κάποιοι το σκέφτονται. Με αποτέλεσμα και εδώ να φαίνεται για μία ακόμη φορά η παντοδυναμία στην πολιτική σκηνή του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, που είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, αυτή η καινοτομία ευνηδίασε τους πάντες. Αυτό είναι ένα γεγονός. Μία καινοτομία που ευνηδίασε τους πάντες. Δεν είναι μικρό να σου λέει ο Πρωθυπουργός, αν θες έλα στη Βουλή να ψηφίσεις. Δεν θέλεις, δεν σου αρέσει, μην έρχεσαι. Είναι θέμα συνείδησης. Αυτό πρέπει να το λέμε. Για να πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα και να έρθουμε σε αυτό που λέγεται F-35. Τον Ιούνιο του 2022 η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε επίσημα αίτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αγοράσει τα F-35. Υπήρχε θετική ανταπόκριση, όμως έκτοτε και μέχρι σήμερα πριν από λίγες ώρες που ήρθε σε δημοσιότητα η είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταμείψουν με μαμούθ, με πολύ μεγάλη δηλαδή στρατιωτική βοήθεια την Ελλάδα και θα δώσει και F-35 ταυτόχρονα, μια είδηση που σίγουρα μας καροποιεί, όμως σκεπτόμενοι βαθύτατα, πιο βαθιά δηλαδή, θα καταλάβει κανείς το μεγάλο παιχνίδι της Ουάσιγκτον απέναντι στην Ελλάδα και την Τουρκία. Πότε ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον ότι θα προχωρήσω στην δωρεάν στρατιωτική βοήθεια, στη μεγάλη βοήθεια, περιμένουμε να δούμε ίσως και μέχρι αύριο μεθαύριο, ίσως μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο, ποια ακριβώς ήταν η βοήθεια της Ουάσιγκτον στην Αθήνα και ταυτόχρονα αν η Ελλάδα θα αποκτήσει 20 ή 12, όπως γράφουν κάποια site απόψε, πολεμικά αεροσκάφη τύπου F-35. Το σίγουρο είναι όμως ότι ο Ουάσιγκτον έκανε αυτή την κίνηση αφού πρώτα πήρε τη δέσμευση της Τουρκίας και την έγκριση για την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε εδώ πόσο ο Ερντογάν παζαρεύει. Παζαρεύει και κερδίζει. Κερδίζει γιατί παζαρεύει. Πήρε πλέον το OK μέχρι στιγμής, θα περάσουν αυτά και από την Γερουσία για να αγοράσει
καινούργια F-16 Viper να αναβαθμίσει τα υπάρχοντα. Πήρε την έγκριση και βέβαια συνεχώς παίρνει. Εμείς 1,5 χρόνο τώρα ζητούσαμε, κοντεύουμε 2 χρόνια τα F-35 και θα πάρουμε το OK αφού δεν δόθηκε το OK από την Τουρκία για τη Σουηδία. Δηλαδή ο Τούρκος με το ανατολίτικο παζάρι κερδίζει συνεχώς. Η Ελλάδα που είναι πιστή σύμμαχος, απλά αυτή τη φορά απλά ανταμείβεται. Απλά ανταμείβεται. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διεκδικούμε περισσότερα για όλα αυτά τα οποία απαιτούμε. Θα πρέπει να διεκδικούμε και να απαιτούμε λοιπόν περισσότερα πράγματα και να μην παραχωρούμε συνεχώς πράγματα χωρίς να ζητάμε τα ανάλογα ανταλλάγματα. Πακέτο λοιπόν Μαμούθ δωρεάν αναμένεται τις επόμενες ώρες. Θα αποστείλει λέει η Ουάσιγκτον επιστολή στην Αθήνα που θα ενημερώνει τι ακριβώς γίνεται και στη συνέχεια διαβάζουμε ότι με γρήγορους ρυθμούς θα έρθει, θα προχωρήσει η συμφωνία για την προμήθεια από τη χώρα μας των F-35 από την Αμερική και ταυτόχρονα για την αποστολή δωρεάν στρατιωτικής βοήθειας που αναμένεται, λένε οι γνώστες, να είναι μεγάλη και βέβαια εγώ θα πω η βοήθεια να είναι μεγάλη και να είναι καλή αλλά και αυτά που θα μας δώσουν να είναι καλά, να μην είναι τίποτα προ δεκαετιών, οπότε ουσιαστικά σήμερα δεν έχουν τη δύναμη που θα θέλαμε να έρθουν, να έχουν. Από την άλλη, αγαπητοί μου φίλοι, θα είμαστε πάλι στην, κάτσουμε πάλι στην Αμερική για να δούμε δύο θέματα τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, έχω κανονίσει να έχω μέσω Skype τον πολύ καλό φίλο τον Άγγελο Αγγελάτο από την Φωνή των Ελλήνων στην Αμερική για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το πλήρες ρεπορτάζ για αυτό που γίνεται στη Φλόριντα. Εκεί που είναι ο Άγγελος Αγγελάτος, όπου στη Φλόριντα η συντηρητική κυβέρνηση του κυρίου Ρον Ντεσάντις, είναι η Φλόριντα μια της πολιτείας της Αμερικής, αποφάσισε, προσέξτε, αποφάσισε να απαγορεύσει να έχουν λογαριασμού στα social media παιδιά μέχρι 16 ετών για να περιορίσουν τον κίνδυνο που ελοχεύει από το διαδίκτυο. Αυτό λοιπόν είναι μια κίνηση η οποία ψηφίστηκε με ψήφους 106 έναντι 31 από την Βουλή της Φλόριντας. Για να ισχύσει αυτό θα πρέπει να πάει από ό,τι διαβάζω στην γερουσία των ΗΠΑ. Όμως μόνο και μόνο το ότι για πρώτη φορά μία πολιτεία και μάλιστα μία πολιτεία στην Αμερική, εκεί που τα πάντα είναι ελεύθερα, προβαίνει σε μία κίνηση να κλείνουν λογαριασμοί ανηλίκων έως την ηλικία των 16 ετών στα social media για να προστατευτούν αυτοί από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο διαδίκτυο. Μου έλεγε ο κύριος Αγγελάτος σήμερα τηλεφωνικά που μίλησα ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση στην Αμερική με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μου περιέγραφε τραγικές καταστάσεις. Δεν ξέρω τι το ιδιαίτερο έχει και θα μας τα πει την Τρίτη. Όμως θεωρώ ότι αυτή η κίνηση για προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου είναι μια πολύ σημαντική κίνηση. Δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχει απαγόρευση, συνένεση. Την ίδια στιγμή που το Facebook, η Meta δηλαδή, όπως ονομάζεται η καινούργια εταιρεία, αντιδρά και λέει δεν είναι σωστό αυτό και ταυτόχρονα το Facebook λέει, διαβάζω, ότι θα ζητάει από εδώ και πέρα επικαιροποίηση του λογαριασμού έχοντας στην κατοχή τους κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την, ή την ταυτότητα ή το δίπλωμα ή οτιδήποτε άλλο που να αποδεικνύει την πραγματική ηλικία του χρήστη. Άρα λοιπόν συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων και φαίνεται ότι εάν τελικά εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ στις επόμενες εκλογές των ΗΠΑ, μάλλον κάτι θα αλλάξει με το Facebook. Αυτά τα μηνύματα τα οποία γίνονται και που πλέον ξεκινάνε και από την Φλόριντα και από όλα αυτά είναι περιοχές που ελέγχονται από ανθρώπους του Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα όμως που τα πράγματα πάλι για την Αμερική δεν είναι καλά. Διαβάζω σε ελληνικά site, το επιβεβαιώσαμε και με διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεγάλα διεθνή πρακτορία, ότι όντως κυρίες και κύριοι στην Αμερική αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κεντρική κυβέρνηση, ο κύριος Biden, έχει ζητήσει από το Τέξας να πάει η κεντρική εθνοφρουρά και να αναλάβει τη φύλαξη των συνόρων έχοντας εκεί τους δικούς τους ανθρώπους γιατί ο Biden
έχει την εντύπωση και έχει την ιδέα μάλλον και έχει την πεποίθηση ότι πρέπει ο στρατός της Αμερικής και όχι των πολιτείων, ο κεντρικός στρατός, να φυλάει τα σύνορα και το πέρασμα στο Τέξας έχει μεγάλο πρόβλημα με την εισβολή λαθρομεταναστών από το Μεξικό. Αντιδρά όμως ο κυβερνήτης του Τέξας, λέει ότι δεν παραδίδει στον Biden την διαχείριση των φυλακίων στα σύνορα, αντιδράει. Ο Biden λέει ότι είσαι υποχρεωμένος να τα δώσεις, γιατί αυτή είναι η εντολή της κεντρικής κυβέρνησης. Ελάτε όμως που συμβαίνει κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Διαβάζουμε, το μεταδίδουμε, όχι με επιφύλαξη θα έλεγα, γιατί το διασταυρώσαμε μέχρι στιγμής και από διεθνή site και τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες, ότι 25 πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες διοικούνται από ρεπουμπλικάνους άρχοντες, δηλαδή ο κυβερνήτης της πολιτείας είναι ρεπουμπλικάνος, στέλνουν στρατό στο Τέξας για να βοηθήσουν την κυβέρνηση του Τέξας και να μην παραδώσει στην κεντρική κυβέρνηση τον έλεγχο των συνοριακών φυλακίων, γραμμών. Λέμε λοιπόν ότι επί της τύπης, γιατί επί της ουσίας δεν είναι, υπάρχει ένας εμφύλιος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και φαίνεται ότι όσο πάμε σε εκλογές θα μεγαλώνει η κόντρα ανάμεσα στην εθνική φρουρά του Τέξας και ανάλογα ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση, την ίδια ώρα μάλιστα που αρκετοί από τους ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες των 25 αυτών πολιτείων χαρακτηρίζουν την κίνηση Biden για να αναλάβει την διαχείριση και τον έλεγχο των φυλακίων στα σύνορα με το Μεξικό και κατά συνέπεια να επιτρέπει την είσοδο των Μεξικανών παρανόμως στις ΗΠΑ, την χαρακτηρίζουν την κίνηση εσχάτη προδοσία. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πράγματα αλλάζουν και φαίνεται ότι παρά τις απαγορεύσεις κάποιων δικαστηρίων στην Αμερική, δεν έχω δει αν έχει βγει και η τελική απόφαση να είναι ο Τραμπ υποψήφιος με τους Ρεπουμπλικάνους, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πάρει την ρεβάνς και από ό,τι μιλάω με φίλους στην Αμερική είναι δυσαρεστημένοι από την προεδρία Τραμπ και από την προεδρία Biden και από όλα όσα συμβαίνουν. Παίρνει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι, με έναν Φεβρουάριο που έρχεται σε λίγες ημέρες και αναμένεται να είναι με πάρα πολλά γεγονότα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και εδώ στην Ελλάδα με το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση. Από εβδομάδα θα έχουμε και συζητήσεις και με τον ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα του νομοσχεδίου και βέβαια όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει η Εκκλησία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν η πολιτική επικαιρότητα. Εμείς θα σας ενημερώσουμε και με συνεντεύξεις. Να σας πω ότι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη συνέντευξη με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Κερίδη, ο οποίος θα με τιμήσει με την παρουσία του στο στούντιο της εκπομπής. Θα ρωτηθεί για όλα τα φλέγοντα θέματα ο κύριος Κερίδης, για τις μεγάλες αυτές business που κάνουν κάποιοι με τους λάθρομετανάστες, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Και βέβαια θα μας πει ο κύριος Κερίδης τι πραγματικά συμβαίνει με τα επιδόματα, πόσα πληρώνουμε εμείς, πόσο μας κοστίζει αυτή η φιλοξενία των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται απρόσκλητοι στην πατρίδα μας και τι θα γίνει με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε κάποιες περιοχές της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων όπου πραγματικά δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε με τον κύριο Κερίδη την Τρίτη. Εγώ πηγαίνοντας σε διάλειμμα να σας θυμίσω ότι σε λίγο θα παρακολουθήσουμε την αποκλειστική συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου που μου παραχώρησε χθες στην Λευκωσία. Μιλάει για τον ελληνισμό, για την Ορθοδοξία, για την Κύπρο, για τις σχέσεις του, όπως σας είπα, με τον Πατριάρχη μας, για τη σχέση με την Μόσχα, με την Ουκρανία, όλα αυτά και πολλά πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα μας πει ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος Κύπρου, ένας μεγάλος πατριώτης, και αυτό το οποίο πραγματικά θα μας συγκινήσει είναι το φινάλε της συνέντευξης όπου ο Αρχιεπίσκοπος μου είπε πώς πέρασε 12 μέρες κρατούμενος στις κατοχικές φυλακές το 1989 που είχε πάει να λειτουργήσει, πώς αντιστάθηκε το ξύλο που έφαγε. Προσέξτε, του ξεριζώσανε μέχρι και τα γένια οι πολιτισμένοι Τούρκοι, κύριε Χριστοδουλίδη, που απόψε ανακοινώνεται μέτρα στήριξης του Τουρκοκυπρίου. Το θέμα είναι ποιοι είναι οι Τουρκοκύπροι τελικά. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε, κυρίες και κύριοι, από εβδομάδα. Πηγαίνοντας όμως σε διάλειμμα, να σας πω ότι να ευχαριστήσω όλους εσάς
για τα καλά σας λόγια που λέτε για το βιβλίο μου. Να σας δείξω για μια ακόμη φορά το βιβλίο «Τα μεγάλα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία», το οποίο κυκλοφορεί. Ένα βιβλίο, κύριε έγχρωμο, 212 σελίδων είναι, με πάρα πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό, και περιγράφει το βιβλίο μέσα όλη την ιστορία, την πραγματική ιστορία, πώς ξεκίνησαν τα συλλαλητήρια την πρώτη μέρα μέχρι και μετά το πισοδέρι και την ψήφιση του νομοσχεδίου από την εθνομεδενιστική αριστερόστροφη κυβέρνηση, φασιστική κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, με την βοήθεια βέβαια του Πάνου Καμένου. Και όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να τα δείτε μέσα στο βιβλίο «Τα μεγάλα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία». Εγώ λοιπόν σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Πάμε σε ένα διάνυμα και επανερχόμενοι θα έχουμε κοντά μας τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, καταγεγραμμένα με ακρίβεια και αντικειμενικότητα από τον προτεργάτη τους, δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγυρο. Για πρώτη φορά, ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τον μεγάλο αγώνα του ελληνισμού και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μέσα από τις σελίδες του μαθαίνουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την Μακεδονία που συντάραξαν το πολιτικό σύστημα. Διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει Μακεδονία. Ξεδιπλώνονται όλο το παρασκήνιο και οι πολιτικές συγκρούσεις. Αναδεικνύονται οι αφανείς ήρωες που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια του ελληνισμού για τη Μακεδονία. Το βιβλίο που μαρτύρει όλες τις αλήθειες. Η φωνή της Βεργίνα Τηλεόρασης και του Στέργιου Καλόγυρου που έγιναν σύνθημα σε κάθε άκρη της χώρας, σε κάθε άκρη του κόσμου. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Παρασκήνιο, συγκρούσεις, αποκαλύψεις, παιχνίδια κατασκόπων. Λεπτό προς λεπτό, με συγκλονιστικές αφηγήσεις και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όλα τα γεγονότα που άφησαν εποχή. Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Σύνταγμα, οι προβοκάτσιες, το ξύλο και τα χημικά μπροστά στη Βουλή, οι ξένες δυνάμεις και το αίμα των πατριωτών στις πρέσπες, ο ρόλος της Εκκλησίας, οι συνωμοσίες, η προδοσία ενός ολόκληρου λαού που ακόμη ζητά δικαίωση. Τα συλλαλητήρια που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Μια πολυτελής έκδοση παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Παραγγείλτε το τώρα στο 211-853-63. Μόνο με 29 ευρώ. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, αυτό και μόνο αρκεί.